Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Γιώργο. Κύριος Γιώργος είναι εκτινίατρος. Επειδή είναι μαχητής και Έλληνας, πάνω απ' όλα τον ερωτώ. Μπορεί να καταθέσει ερώτηση μέσα στην Βουλή ευθέως. Προς τον κύριο Παπανδρέου, αν είναι Ροδόσταυρος. Προς τον κύριο Πεταλωτή, αν είναι Ροταλιανός. Ευχαριστώ. Εγώ τώρα δεν μπορώ να κάνω ερώτηση στον Πρωθυπουργό, εγώ προσωπικά. Μόνο εγώ, πρόεδρος του κόμματος. Βουλευτές δεν μπορούν να κάνουν ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό, έτσι, για να μην κοροϊδεύομαι. Βάζει κανένας μου βουλής. Δεύτερον, τρίτον, δεν ξέρω τι σημαίνει Ροδόσταυρος, ρε παιδιά. Ή τι σημαίνει, πώς το πω, άλλο, Ροταλιανός. Ροταλιανός, ναι. Δεν ξέρω, πιστέψτε με, διαβάζω κι εγώ. Έχω διαβάσει πάρα πολλά πράγματα για αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω αν έχουν βασιμότητα, δεν μπορεί να αυτομαστιγωθείς ως βουλευτής. Να την κάνω την ερώτηση. Το θέμα είναι, ρε παιδιά, ξέρω ότι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι κακό ή καλό. Απεδείχνει ότι είναι κακό ότι να είναι κάποιος Ροδόσταυρος. Βασικά δεν ξέρω ότι είναι κιόλας. Δηλαδή, διάβασα κάποια πράγματα ή ότι είναι ροταρί. Το ροταρί είναι προπομπός της μασονικής. Είναι γραμμένα πολλές φορές αυτή η κυρία και δεν πάω ποτέ. Ναι, το ροταρί είναι προπομπός της μασονικής του ΑΣ. Δεν τα πιστεύω. Αυτά τα έχω διαβάσει κι εγώ. Ναι. Εμένα με κάλεσαν πολλές φορές άνθρωποι που δεν ξέρω ότι είναι ροταρί, ότι κάνουν εκδηλώσεις. Και δεν πηγαίνω. Και δεν πηγαίνω για κανένα λόγο. Και δεν ξέρω τι είναι. Ναι. Κατάλαβα τι εννοώ. Ναι, ναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, αν με καλέσει, θα πάω στο Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός το ίδιο, ξέρω τι είναι, ομάδες. Θα τα πω απλά. Ότι δεν ξέρω τι είσαι. Δεν μπορώ να το βοηθηθώ. Ούτε μπορώ να κάνω ερώτηση στον Πρωθυπουργό, αν είναι αρρώτα, δεν είναι αρρώτα. Θα μου απαντήσει αυτά που λέτε, προσωπικά δεδομένα είναι γελία, ξέρω εγώ. Και θα έχει δίκιο. Μάλιστα. Εντός εισαγωγικών το δίκιο, έτσι. Δηλαδή, άμα είναι και δεν πρέπει να το πει, θα ξεφύγει από εκεί. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι από τον Άγγελο. Ισχύουν οι φήμες ότι σε μυστική συμφωνία έχει αποφασιστεί και έχει υπογραφεί η παραχώρηση εδαφών στην Τουρκία. Σε μια χώρα που ουσιαστικά η εθνική της ανεξαρτησία δεν υπάρχει εθνική ανεξαρτησία από την που είσαι υποθηκευμένη, είτε Τουρκία, είτε Αμερική, είτε Ιταλία, είτε Αίγυπτος, είτε Ισραήλ, είτε Κύπρος, όποια χώρα και να είναι μας επιλόγου, έτσι, και έχει δάνεια δικά σου και έχει υποθηκεύσει εσύ χώρους, περιοχές, εισιτήρια, ακροπόλεις, νησιά, βρακοντισίδες, τι συζητάμε τώρα, το αν ισχύει αυτό. Μα είμαστε υποθηκευμένοι ήδη. Να πούμε κάποια πράγματα για 4-5 πρόσωπα της κυβέρνησης. Και όχι μόνο της κυβέρνησης. Είναι ο κύριος Πάγκαλος. Είναι ο κύριος Σιμίτης. Είναι η κυρία Μπακογιάννη. Ο κύριος Πάγκαλος έχει πει το γνωστό για τα ίμια, να πούμε ότι την πήρε ο Άρας στη σημαία, το μαζί τα φάγαμε, έδωσε στους Τούρκους τον Οτσαλάν. Ότι δεν υπάρχουν πατρίδες στο Αιγαίο. Ναι, πολλά άλλα. Για τον κύριο Σιμίτη δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, ξέρουμε από πού προέρχεται. Μέσα στο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου μας παρότρινε να τζογάρουμε. Έβγαλε το θρήσκευμα της ταυτότητας. Έδωσε ψευδή πλαστά στοιχεία με την Goldman Sachs. Μας έβαλε στο ευρώ κτλ. Για την κυρία Μπακογιάννη ξέρουμε πάρα πολλά. Τώρα δεν ξέρω αν χρειάζεται να πω. Το ερώτημα είναι το εξής. Πρόσφατα και καθόλου τη διάρκεια της περίοδου αυτής μετά του μνημονίου, ο πρόεδρος σας έχει κάνει κολακευτικά σχόλια και για τους τρεις. Έχει κάνει στροφή 180 μοιρών και λέει τα εξής, ότι είναι αξιότιμα πρόσωπα και πρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε και ότι τους στέλνουμε στην πολιτική του τόπου. Εγώ θα σου πω το εξής. Ουδέποτε από το Βελόπουλο ακούστηκε κάτι πανεφερές. Ουδέποτε ο Βελόπουλος μίλησε με κολαγευτικά λόγια για συγκεκριμένα πρόσωπα. Θα μπορούσα να πω ότι οι τελευταίες προτάσεις του κ. Μπακογιάννη μου άρεσαν, υπό την έννοια ότι μιλάει για περικοπή από τα βουλευτικά, από κτλ. Για να δοθούν στους χαμηλόμισθους. Αυτό είναι θετικό, έτσι. Δεν μπορεί να λύσει οδαντικά. Στα εθνικά θέματα έτσι κι αλλιώς διαφωνούμε ριζικά. Στον ευθυλελευθερισμό που τη διακατέχει και με τον οποίο πολλοί συναδελφοί μου συμφωνούν, εν πάση περιπτώσει, εγώ διαφωνώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η άποψή μου για συγκεκριμένα πρόσωπα είναι δεδομένη. Τι λέει ο πρόεδρος, αφορούν τον πρόεδρο. Όχι εμένα. Ο πρόεδρος έχει μια αντίληψη περί οικουμενική συνενέσεως, υπό την έννοια ότι πρέπει όλες οι προσωπικότητες να ενώσουν τις δυνάμεις για να βγει η χώρα από το εθνικό τέλμα και από την οικονομική δυσφραγία. Είναι δική της προσωπική άποψη. Έτσι είναι μια άποψη την οποία τη βλέπω με συμπάθεια και ίσως σε πάση περιπτώσει να ευσταθούσε με βάση τη λογική, αλλά στον παραλογισμό που ζούμε στην Ελλάδα, εγώ δεν το βλέπω και πολύ να γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν το βλέπω. Ότι μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Τα πλαίσια του επιθυμητού είναι αυτό. Δεν είναι άλλο. Απλά αυτές οι προσωπικότητες είναι αυτές που μας φέρανε εδώ, γι' αυτό διαφωνούμε. Δεν είναι μόνο αυτές οι προσωπικότητες. Ναι. Έτσι είναι και άλλοι πολλοί. Βεβαίως, βεβαίως.